Ότι καλά θα είναι λίγο να ηρεμήσουμε για να βγει αποτέλεσμα. Και να ακουγόμαστε. Το πρόβλημα είναι όχι ότι μας λέει ψέματα, αλλά ότι μας λέει τη μισή αλήθεια. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Εγώ θα ξεκινήσω με μια πολύ μικρή ερώτηση που θέλω να μου απαντήσεις, Δημήτρη. Γιατί είπες προηγουμένως ότι αυτή τη στιγμή επάνω στο κοιτά βρίσκεται ο εργολάβος Καρκανιάς. Την προγραμματική σύμβαση του οποίου την έχει ακυρώσει ο ελεγκτικός μηχανισμός και εσείς ως εκτελεστική γραμματεία προσφύγατε στην Επιτροπή του άρθρου 152, που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έπρεπε να είναι πάνω σήμερα. Γιατί αν δεν περάσει και από την Επιτροπή, πώς νομιμοποιείται να δουλεύει επάνω? Είναι έτσι? Γιατί μας είπες προηγουμένως ότι είναι πάνω οι άνθρωποι του Καρκανιά, του εργολάβου στον οποίο ανέθεσε η εκτελεστική επιτροπή, αλλά έχει ακυρωθεί η απόφαση και εκκρεμεί. Άμα θέλει μοναδάκι, θέλω να πω κάποια πράγματα. Δεν ανέθεσε η εκτελεστική επιτροπή, έγινε διαγωνισμός. Το ανέθεσε μετά. Έγινε διαγωνισμός, πήγε τον διαγωνισμό και νόμιμα εκτελεί τη διαδικασία. Δεν ακυρώθηκε. Μπορεί να έχει προβληθεί, αλλά έχει κερδιθεί η υπόθεση. Δεν έχει πότε. Ωραία, εντάξει. Προχωρώ παρακάτω. Στις 27 πρώτου κάνατε. Προχωρώ παρακάτω. Στις 27 πρώτου κάνατε. Πότε κερδιθεί. 27 πρώτου κάνατε προσφυγή στην Επιτροπή του Άρθρου 152. Μην έχετε την αγωνία. Αποκλείω. Δεν είναι αυτό. Λοιπόν, επέτρεψα να σου πω ότι έπρεπε να το πεις αυτό. Το κάνατε, αλλά σας το ακυρώσατε. Και τώρα το παλεύετε. Διαδικασία με διαγωνισμό κανονικά. Και το οποίο το διαγωνισμό και κάνει δουλειά πάνω. Δηλαδή θα έπρεπε να αφήσει ο Φόφσα το κοιτά χωρίς να υπάρχει καμιά παρέμβαση μέσα. Όχι, το έκανε ο Δήμος Κατερίνης αυτό. Το έκανε ο Δήμος Κατερίνης αυτό. Από Προσανατολίστη. Ναι, ναι, ναι. Άκουσε το λίγο. Ακούστε λοιπόν. Ακούστε λοιπόν. Παιδιά, φίλοι και φίλες, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή το δικό σας, για το οποίο εσείς μαζευτήκατε εδώ, δεν είναι ανεξάρτητο από τη λειτουργία του ΚΙΤΑ, τα τελευταία 7-8 χρόνια. Σίγουρα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Σίγουρα δεν είναι, αλλά το διαδίκτυο. Δυστυχώς, όλοι μας, μέσα από το Ταμείο του Δήμου, έχουμε πληρώσει τα πρόστιμα του 11 και ήδη γίνονται παρακρατήσεις για τα πρόστιμα που επιβληθήκαν το 16. Ήδη. Το πρόβλημα είναι αλλού. Μας μίλησε για αναρμοδιότητα. Η αναρμοδιότητα, εάν τη δεχτούμε, που εγώ την απορρίπτω, ήταν από το 12 και μετά. Μέχρι το 12 τι έγινε? Το 10 η εθελοντική ομάδα, ο τόπος μου, είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλιαράκι όπου είχε παραπλήσιες φωτογραφίες. Υπήρχε το πρόβλημα. Με βάση εκείνη λοιπόν την κινητοποίηση πολιτών, επιβλήθηκαν τα πρόστιμα του 11. Και επειδή είσαστε και πολύ γρήγοροι, το 12 ξεκινήσατε κάποια προσπάθεια να κάνετε κάτι, αλλά την παρατήσατε μόλις μάθατε ότι ευτυχώς την καυτή πατάτα του χιτά την παίρνει άλλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είτε σας αρέσει είτε όχι. Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα που προκύπτουν, που ακόμα, ό,τι και αν σου έλεγε ο πατέρας, ο παππούς, τους οποίους σέβομαι απόλυτα, εδώ ήρθες για να απαντήσεις. Εγώ έκανα συγκεκριμένη ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαστε όλοι άχρηστοι. Όλοι! Δεν διαβάζει κανένας τίποτα. Έχετε δίκιο. Την τοπική κοινότητα την ενημερώσατε? Για να κάνετε το θεματικό πάρκο των Χριστουγέννων, φωνάξατε το Τοπικό Συμβούλιο της Κατερίνης. Σε χρόνο μηδέν, γιατί αλλιώς δεν θα περνούσε. Διαφορετικό πράγμα. Εντάξει. Εδώ είναι πιο σημαντικό, είναι αλήθεια. Αυτό είναι πιο σημαντικό, είναι αλήθεια. Η τοπική κοινότητα λοιπόν ενημερώθηκε. Η δική μου η ένσταση είναι αυτή. Ότι όλος αυτός ο κόσμος, παραπληροφορημένος θέλεις. Παραπληροφορημένος θα σου πω εγώ. Είναι εδώ γιατί δεν φροντίσατε αυτό που γίνεται σήμερα να το κάνετε πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία για όλα αυτά. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλε. Εάν είχατε φροντίσει να ενημερώσετε την τοπική κοινότητα της Γανόφορας και κατ' επέκταση τους δημότες της Γανόφορας για αυτό που θέλετε να κάνετε, και εδώ μία σημείωση, δεν είναι μόνο η κοινότητα της Γανόφορας, τους ανθρώπους των Ευαγγελικών τους ρωτήσατε που τα απογεύματα τα καλοκαιρινά δεν μπορούν να πάρουν αναπνοή από τη δυσοσμία που έρχεται από όλη